12 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, ακριβώς απέναντί μου βρίσκεται ο σεφ Στέλιος Μπαρμπέας, ιδιοκτήτης και ιδιοκτήτης του Μπρεζέ, αλλά και σεφ στο Elite City Resort και συγκεκριμένα στο Γιάμας Γκαστρομπάλ. Στέλιο, καλώς όρισες στην μία εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Λοιπόν, ξεκίνησες κάτι δικό σου, έτσι δεν είναι, να ξεκινήσουμε από αυτό τη συνέντευξη. Ξεκίνησα κάτι δικό μου, εντάξει, είναι το όνειρο κάθε μάγειρα όταν ξεκινάει αυτή τη δουλειά κάποια στιγμή να κάνει μια δικιά του κουζίνα και να βγάλει τη δικιά του φιλοσοφία στο φαγητό. Εδώ και περίπου ένα μήνα, κλείσαμε και ένα μήνα επίσημα πριν λίγες μέρες, δημιουργήσαμε ένα χώρο που λέγεται Μπρεζέ Αστική Κουζίνα. Βρίσκεται εν έδοντος 66. Είμαι συνδιοκτήτης μαζί με τον κουμπάρο μου και φίλο μου πολλά χρόνια, Γιώργο Γιανουκάκη. Να σερβίρουμε φαγητό το οποίο. Ο Γιώργος, να πούμε ότι από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες που έχουν περάσει στην. Έχει υπάρξει στη Γαλλία, ναι. Έχει το παλμαρέτο το μπάσκετ ούτως ή άλλως. Πολύ καλό καλαθοσφαιριστής. Και μεγάλο ταλέντο, έτσι έχει διαρρεύσει. Από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Έκανε καριέρα. Γύρισε πάρα πολλές ομάδες και στην Α1 και σε μεγάλες ομάδες εδώ στην περιοχή μας. Ξεκινήσαμε τέλος πάντων την προσπάθεια αυτή. Η κρίση ψαχνόμασταν για να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως ξέρουμε όλοι με τον COVID, τώρα πλέον εμείς που ασχολούμαστε με την εστίαση και με τον τουρισμό, γιατί και εγώ συνεχίζω να έχω την ιδιότητα του σεφ του ξενοδοχείου Elite City Resort στην πόλη της Καλαμάτας. Το μονό πλάνο, αν μπορούμε να έχουμε, του Στέλιου, να συνεχίζει τώρα. Βγήκαμε σε αναστολή στη δουλειά μας. Με όλα αυτά που γίνονται με το COVID και έτσι και μας γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξουμε ένα χώρο στον οποίο θα σερβίρουμε φαγητό, το οποίο θα προσεγγίζει το σπιτικό φαγητό, αυτό που λέμε δυναστική κουζίνα, με λίγο μια πιο μοντέρνα μορφή. Και αυτό κάναμε. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Το feedback που παίρνουμε από τον κόσμο είναι πάρα πολύ καλό. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Όλοι όσοι είναι σεφ και ιδιοκτήτες δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Δεν υπάρχει ωράριο, ξεκινάμε το πρωί. Τελειώνουμε αργά το απόγευμα. Στη συνέχεια θα βρούμε να κάνουμε τα ψώνια μας στην αγορά. Συνεργαζόμαστε με τοπικούς παραγωγούς. Παρακολουθούμε εντωμεταξύ για όσους βλέπουν από τη σελίδα μας στο Facebook και εικόνες από το μαγαζί, το οποίο βρίσκεται. Νέδοντος 66 και το τηλέφωνο είναι 2721-090.001 για όποιον θέλει να κάνει. Μανώλη, την Panasonic, αν μπορεί σε αυτό το πλάνο. Ναι, σε ακούω. Social media εννοείται, κάνουμε όλοι follow στο Μπρεζέ Αστική Κουζίνα και στο Instagram και στο Facebook. Καθημερινά αναρτείτε το μενού μας 9-9.30 ώστε ο καθένας μπορεί να δει και να επιλέξει ό,τι θέλει και να κάνει την κάτσή του έγκαιρα, γιατί σχετικά νωρίς όλα έχουν γίνει προκρατήσεις και τελειώνουν. Θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να επιλέξεις καθημερινά, έχεις κάποια πιάτα, έτσι δεν είναι. Με ποια λογική κατέληξες ότι θα δημιουργείς αυτά τα πιάτα για τον κόσμο στο Μπρεζέ? Η λογική ενός μάγειρα ο οποίος ασχολείται σοβαρά με τη δουλειά του είναι συγκεκριμένη. Ξεκινάμε να πούμε ότι δουλεύουμε πάντα με υλικά της εποχής, δηλαδή παίρνουμε πολύ σοβαρά την εποχικότητα των υλικών, γιατί όταν ένα υλικό το παίρνει στην εποχή του, παίρνει το 100% από αυτό. Και συνεχίζουμε να βγάζουμε ένα μενού καθημερινά το οποίο αλλάζει, το οποίο είναι πλήρες. Θα βρεις και μια σαλάτα, θα βρεις και μια σούπα, θα βρεις και αυτό που λέμε το λαδερό, αλλά το λίγο πιο πειραγμένο, θα βρεις και τα κρέατα και έτσι όπως πρέπει να είναι και τα ψάρια. Γενικά η φιλοσοφία μας είναι γύρω από την αστική κουζίνα και την τοπική κουζίνα και την κουζίνα της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δουλεύουμε με υλικά της εποχής. Και υλικά τα οποία βέβαια βγαίνουν και στη Μυσσηνία και στον τόπο μας. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες και επιχειρήσεις γύρω-γύρω που βγάζουν προϊόντα από εδώ, και η χιλιομετρική απόσταση στο να έρθουν στο μαγαζί να είναι και μικρή, για να προσφέρουμε το καλύτερο προϊόν. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι έπαιξε ρόλο η περιοχή, η Μεσσηνία για παράδειγμα, και οι διατροφικές συνήθειες των κατοίκων. Σίγουρα. Είμαστε καλοφαγάδες η αλήθεια εδώ πέρα, ξέρουμε και τρώμε καλά. Και αυτό φαίνεται καθημερινά ούτως ή άλλως. Στην αρχή ίσως λίγο φοβηθήκαμε το ότι αυτό που πήγαμε να κάνουμε, το αστική κουζίνα, το λίγο πιο πειραγμένο, ίσως λίγο ξενήσει τον κόσμο. Δηλαδή το να προσφέρουμε κάτι λίγο πιο σε μια διαφορετική μορφή από αυτό που ξέρουμε. Αλλά τελικά είναι αυτό που ο κόσμος θέλει καθημερινά. Η φιλοσοφία μας είναι συγκεκριμένη, ότι ο κόσμος θα παραγγείλει το φαγητό του, θα ανοίξει το πακέτο του και θα ανοίξει ένα πακέτο το οποίο θα δει ένα φαγητό το οποίο σαν να σερβίρεται σε ένα πέτο εστιατορίου. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία κάνουμε και πάνω σε αυτό έχουμε πατήσει και νομίζω ότι τουλάχιστον το μήνα αυτό που δουλεύουμε δείχνει ότι είναι επιτυχημένο. Πώς θεωρείς εσύ, πώς κρίνεις εσύ μάλλον, σε λίγο θα περάσουμε σε εσένα να μας πει λίγο για τη δική σου ιστορία, την προσωπική σου ό,τι αφορά τη μαγειρική, αυτή την ανάπτυξη γενικότερα στην Ελλάδα, δεν μιλάω μόνο στην Καλαμάτα,
την ανάπτυξη με τα μαγειρία, με τον τρόπο αυτό του take away, του delivery φαγητού. Βοήθησε σε αυτό το κομμάτι ο COVID, η πανδημία, ή ήταν μια τάση η οποία φαινόταν από πριν? Νομίζω υπήρχε και από πριν, αλλά βέβαια εντάξει, όσον αφορά σίγουρα επηρέασε ο COVID σε όλο αυτό, όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κλειστές ή δουλεύουν μόνο take away και delivery. Έτσι και, να μην λέω ψέματα, ότι και εμάς έτσι μας γεννήθηκε η ιδέα. Να φτιάξουμε κάτι το οποίο και στην περίοδο πανδημίας, αν αυτό συνεχιστεί, αν αυτό στην πορεία κρατήσει για καιρό, να έχουμε κάτι το οποίο θα δουλεύουμε και θα βγάζουμε τα προστοζήν για να ζούμε ούτως ή άλλως. Πέραν από τη φιλοσοφία μας του φαγητού, είναι ξεκάθαρη αυτή. Νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο COVID γι' αυτό. Και έτσι έχουν αναπτυχθεί και άλλα μαγαζιά τέτοιου είδους και από άλλους αναδρύφους εδώ στην περιοχή. Και είναι και σημαντικό συνάδελφοι, μάγειρες, εγώ θα πω μάγειρες, δεν θα πω σεφ, να μπαίνουν στη διαδικασία, να γίνονται ιδιοκτήτες, είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν, ξέρουν και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τον κάθε έναν που έχει σχέση με το φαγητό. Μάλιστα. Πάμε λίγο σε σένα τώρα. Θα γυρίσουμε πάλι στο Μπρεζέ, αλλά και στο Elite City Resort, που θα μας μιλήσεις και για αυτή την υπογραφή που βάζεις σε ένα από τα πιο φημισμένα εστιατόρια της Πελοποννήσου τουλάχιστον. Πάμε λίγο σε σένα. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και σου άρεσε η μαγειρική και μπήκες στη διαδικασία να φτάσεις μέχρι εδώ που είσαι σήμερα? Εγώ, για να πω την αλήθεια, νομίζω από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα ήμουν σε μια κουζίνα. Και έχω μεγαλώσει σε μια μαγειρική οικογένεια. Ξεκίνησα πάντα με. Εκτός ότι τη μητέρα μου είναι πολύ καλή μαγείρισα, πέρα από αυτό. Ο πατέρας μου, η δεύτερη δουλειά του που έκανε πάντα ήταν και αυτός, δούλευε σε διάφορες ταβέρνες και εστιατόρια. Μέχρι κάποια στιγμή είχε τη δικιά του επιχείρηση. Η αδερφή μου κάνει την ίδια δουλειά, ο θείος μου κάνει την ίδια δουλειά. Έτσι και εγώ νομίζω δεν θα ξέφευγα τόσο πολύ από το να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Και όταν ήρθε ο καιρός να αποφασίσω αν θα δώσω πανελλήνιες για να περάσω κάπου ή να κάνω κάτι άλλο, ήξερα ότι δεν έχω περάσει πουθενά, αλλά δεν το έλεγα. Και έτσι είχα κανονίσει από μόνος μου την εγγραφή από πριν, είχα μιλήσει και με τη μητέρα μου, να ανέβω στην Αθήνα για να φτάσω σε μια σχολή μαγειρικής, να φοιτήσω. Και με το που ανέβηκα στην Αθήνα το 2004, μιλάμε πριν 16 χρόνια, 17, ξεκίνησα κατευθείαν για να δουλεύω. Και έτσι ξεκίνησε ένα γευτικό ταξίδι για μένα, ένα ταξίδι όπως κάνουν όλοι οι μάγειρες. Σαν ομάς πήγαινα από εδώ και από εκεί σε διάφορες κουζίνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και κάποια στιγμή αποφάσισα το 2013 να επιστρέψω στην Καλαμάτα, που εδώ μεγάλωσα και γεννήθηκα. Μου δόθηκε ευκαιρία μέσω του Elite City Resort, γιατί τότε ψάχνα μια δουλειά καλή στην πόλη. Ήρθα, το project το δικό μου, το μαγειρικό, τέριαζε απόλυτα με το ξενοδοχείο. Και έτσι πλέον από το 2013 είμαι μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας. Οπότε οι πρώτες σου δουλειές ποιες ήταν, αν μπορούμε να τις αναφέρουμε? Οι πρώτες μου δουλειές ήταν αυτές που κάνουμε, εντάξει, σαν φοιτητές. Δηλαδή, θυμάμαι σίγουρα πήγαινα όπου μας φωνάζανε οι σεφ μας από τη σχολή για διάφορα extra catering γάμους, αυτά που λέγαμε η δουλειά του πιτσιρικά. Έχω δουλέψει και εστιατόρια πολλά στην Αθήνα, σε ζώνη εποχιακά και σε νησιά. Ήμουν στο Λουτράκι ένα πεντάστερο πάρα πολλά χρόνια. Στο εξωτερικό κάποια στιγμή. Έχω κάνει την κύρα μου σε αρκετές κουζίνες. Δηλαδή είχα μια ολοκληρωμένη εικόνα και εμπειρία πάνω στο φαγητό, πάνω στην κουζίνα. Η κουζίνα τώρα που έχουμε στο Μπρεζέ είναι τελείως διαφορετική από την κουζίνα του Elite City Resort και του Γιάννας. Δεν διαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι η κουζίνα που κάνουμε στο Μπρεζέ είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, είτε σε ένα πιο μοντέρνο εστιατόριο, απλά το κάνουμε λίγο με διαφορετική φιλοσοφία και μορφή. Η βάση μας σε όλους είναι πάντα η αστική κουζίνα. Όλοι οι μάγειρες από αυτό ξεκινάμε. Από τα βιώματα που έχουμε σαν παιδιά, τις εικόνες που έχουμε με μικρά παιδιά. Απλά την προσφέρουμε σε μια διαφορετική μορφή. Λίγο πιο προσεγγίσιμη στον περισσότερο κόσμο. Δεν είναι τόσο εστιατορικό όσο είναι, ξέρω εγώ, το Γιάννας, στο οποίο δουλεύουμε και κάνουμε διαφορετική κουζίνα και φιλοσοφία. Τώρα βλέπουμε και εικόνες από εσένα την ώρα που ετοιμάζεις το φαγητό στο Μπρεζέ. Τι ώρα ξεκινάς το πρωί? Ξεκινάω το ξυπνητήρι, χτυπάει 4.30, η αλήθεια είναι. Σοβαρά? 4.30, ναι. 5 ώρα είμαι στο μαγαζί, θα πιω τον καφέ μου, έχω βγάλει από την προηγούμενη μέρα το μενού το οποίο θα δουλέψω. Θα επικοινωνήσω με τους προμηθευτές μου, θα έρθουν τα πράγματα και 5.30-6 παρά ξεκινάω και μαγειρεύω. Πρέπει δηλαδή μέχρι τις 11.30 να έχουμε βγάλει γύρω σε 150 με 180 μερίδες φαγητό, καθημερινά όλο αυτό. Αφού τελειώσουμε κάποια στιγμή, μέσα στη μέρα, το απόγευμα θα φύγω, θα πάω πάλι στη Λαϊκή Αγορά της Καλαμάτας, που είναι η βάση μου εκεί. Θέλω να το πω και στον περισσότερο κόσμο, ο οποίο έχουμε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ με πάρα πολύ ωραία προϊόντα και πράγματα εδώ στην πόλη μας. Θα πάω στη Λαϊκή Αγορά με τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζομαι, θα κάνω τα ψώνια μου για την επόμενη μέρα και θα τα κρατήσω. Και θα κλείσει η μέρα μου γύρω στις 9-9.30, αφού θα γυρίσω στο σπίτι, θα κάνω ένα μπάνιο. Αν έχω σχολή, γιατί είμαι και καθηγητής στο ΙΕΚ Horizon, ή δεν έχω να διορθώσω τίποτα γραπτά ή να βάλω τίποτα θέματα ή δουλειές που έχει σχέση με το ΙΕΚ, 9.30 ώρα θα έχω κοιμηθεί για να ξυπνήσω πάλι το πρωί στις 4.30. Απίστευτο. Είναι. Τώρα όταν ανοίξει
το εστιατόριο του Elite, το Γιάννα, πώς θα τα καταφέρεις και μετά. Τα έχω πίσω μέρος στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι αν έχεις θέληση και θες και αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις, γιατί εγώ το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, νομίζω ότι όλα μπορεί να τα φέρεις βόλτα. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, τώρα η τάση που έχει ο Έλληνας πλέον στο να θέλει να γίνει μάγειρας, είναι πάρα πολύ οι σεφ και οι μάγειρες, τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο εμένα με έχει προκαλέσει εντύπωση και έκπληξη για αυτό το πάθος που υπάρχει για το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει βοηθήσει, πιστεύεις, η τηλεόραση με όλες αυτές τις εκπομπές που υπάρχουν μαγειρικής και προκαλούν κατά κάποιο τρόπο τον νέο να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Η τάση στο να θέλει κάποιος να γίνει μάγειρας είναι η πρώτη κουβέντα. Το θέμα είναι πόσοι καταλήγουν να γίνουν μάγειρες στο τέλος. Επειδή τυχαίνει να είμαι και εγώ καθηγητής μαγειρικής τέχνης σε ένα τοπικό ΙΕΚ εδώ και έχω επικοινωνία με τα παιδιά τα νέα. Ναι. Σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται με το τηλεόραση, με το Masterchef, με το Top Chef, με όλες τις εκπομπές τέλος πάντων τις μαγειρικές. Καλό θα είναι όμως να, πριν μπουν στη διαδικασία να ασχοληθούν με ένα τέτοιο επάγγελμα, να έχουν κάνει να κοιτάξουν λίγο πίσω ακριβώς το τι θα τους δώσει αυτό το επάγγελμα και τι θα τους πάρει. Είναι πολύ σημαντικό. Θα σου δώσει πάρα πολλές καλές στιγμές, αλλά θα σου πάρει πολλά πράγματα την καθημερινότητά σου. Που σημαίνει ότι ελεύθερος χρόνος θα μειωθεί, δεν θα είσαι όσο άνετος όπως είναι ο υπόλοιπος κόσμος που κάνει κανονικά τη δουλειά τους, δεν έχεις Σαββατοκύριακα, δεν έχεις αργίες, δεν έχεις καλοκαίρια και ούτω καθεξής. Βέβαια, όλα αυτά, αν τα βάλεις σε μια σειρά και τα ζυγίσεις σωστά, μπορεί να φέρεις πάλι βόλτα. Μάλιστα. Από τα παιδιά αυτά που διδάσκεις εσύ, πώς μπορεί, βλέπεις παιδιά τα οποία το κάνουν θεωρώντας, αποσκοπώντας ότι μπορούν να κερδίσουν πολλά χρήματα στο μέλλον, ή τα περισσότερα παιδιά αγαπούν αυτό, το αγαπούσαν από πριν και ήθελαν να το σπουδάσουν? Νομίζω η μαγειρική είναι λίγο 50% να το έχεις και 50% να το θέλεις. Κάπως έτσι. Εμείς τουλάχιστον στο κομμάτι στο ΙΕΚ που διδάσκω εγώ, είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή το τι θα σου δώσει το επάγγελμα και τι θα σου πάρει. Έτσι, προσπαθούμε τουλάχιστον να βάλουμε το μικρόβιο της αγάπης της μαγειρικής στα παιδιά τα νέα και έτσι την μπορούμε να τους προετοιμάσουμε όσο πριν γίνεται για στην αγορά εργασία όταν θα βγουν, για να είναι πιο έτοιμοι, γιατί δεν είναι όλο αυτό που βλέπουν στη τηλεόραση τελικά οι μαγειρικοί. Δεν είναι όλο αυτό το φαντεζί της τηλεόρασης. Είναι λίγο πιο δύσκολο, όλα τα επαγγέλματα έχουν τις δυσκολίες τους, αλλά είναι ένα επάγγελμα το οποίο όταν ειδικά κάνεις και μαγειρική με απαιτήσεις, όταν λέμε μαγειρική με απαιτήσεις σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, χρειάζονται πάρα πολλές εργατόρες και χρειάζονται πάρα πολλοί σκόπους και θυσίες. Εγώ το ξέρω πολύ καλά αυτό, γιατί έχει τύχει στο παρελθόν να έχω χάσει και ανθρώπους από γύρω μου και φίλους και να έχω χάσει στιγμές από ανθρώπους δικούς μου. Αλλά το μεράκι το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Κάποιοι λένε ότι μαγειρεύω από την καρδιά μου πολλές φορές. Και έτσι πρέπει να είναι, να μαγειρεύεις από την καρδιά σου. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο στους ακροατές του ραδιοφώνου ότι καλεσμένος σήμερα στο στούντιο του ΚΙΣ είναι ο σεφ και ιδιοκτήτης του Μπρεζέ, ο Στέλιος Μπαρμπέας, γιατί μας ακούνε και από το ραδιόφωνο, δεν μας βλέπουν μόνο, όπου υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα εκεί. Λοιπόν, το Μπρεζέ, να πούμε ότι έχει delivery κανονικά. Έχει delivery κανονικά. Βασικά θέλω να εξηγήσω λίγο στον κόσμο ότι είναι το Μπρεζέ, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ. Mm-hmm. Το Μπρεζέ είναι ένας μαγειρικός όρος. Όταν μπαίναμε στη διαδικασία για το πώς θα ονομάσουμε το μαγαζί, σπάσαμε λίγο τα κεφάλια μας για κανένα μήνα. Το Μπρεζέ είναι μαγειρική ορολογία. Όλη η μαγειρική ορολογία ούτως ή άλλως έχει βάση στη γαλλική κουζίνα και το Μπρεζέ σημαίνει ότι μαγειρεύω κάτι σε ένα σκεύος, συνήθως κατσαρόλα, και το σιγομαγειρεύω. Στην ουσία δηλαδή είναι το μαγειρευτό. Το αστική κουζίνα είναι το αστικό φαγητό, το οικογενειακό φαγητό, αυτό το φαγητό της μαμάς, της γιαγιάς που είχαμε σαν εικόνες, σαν μνήμη, σαν μυρωδιές από το σπίτι μας. Έτσι ταιριάξε όλο αυτό και βγήκε το Μπρεζέ αστική κουζίνα. Μάλιστα. Περίπου, ας πούμε σήμερα, τι πιάτα έχει, έτσι για να πάρει και μια... Καθημερινά, τώρα εντάξει, έχουμε σίγουρα μια σούπα, μια σούπα με σελινόριζα, έχουμε μια σούπα με σελινόριζα σίγουρα και κατοίκη δομοκού, υπάρχει ένα λαχανόριζο με γιαούρτι και καπνιστή πάπρικα, κάνουμε λίγο πιο πειραγμένη κουζίνα, αυτό που λέμε το αστικό, αλλά λίγο πιο πειραγμένο. Υπάρχουν πολύ ωραία μπουτάκια κοτόπουλο στο φούρνο, μαρινάτα με λαχανικά φούρνου. Υπάρχει πάρα πολύ ωραίος μπακαλιάρος με σέσκουλα και λάπαθα στο λεμονάτα. Διάφορα, πολλά φαγητά καθημερινά. Αναρτούμε καθημερινά το μενού μας 9:30. Όποιος θέλει κάνει κράτηση στο φαγητό το από νωρίς για να ξέρει σίγουρα θα το φάει γι' αυτό. Η κουζίνα του Γιάννας το καλοκαίρι έχει ήδη σκεφτεί από τώρα ή... Η κουζίνα του Γιάννας έχει πλέον τη φιλοσοφία του εδώ και χρόνια. Δεν αλλάζει αυτό. Μιλάμε για θεωρητικά ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στην πόλη. Συγκεκριμένη φιλοσοφία στο σέρβις, συγκεκριμένη φιλοσοφία στο φαγητό.
δεν έχουμε ταβάνι. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και θα το κάνουμε το καλύτερο. Το Elite City Resort είναι μια εταιρεία, η διεύθυνση τουλάχιστον μας δίνει το ελεύθερο το να κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που αγαπάμε εμείς πραγματικά και δίνουμε στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει πλησιάσει πάρα πολύ το εστιατόριο αυτό. Να ξέρετε, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να φέρουμε τον κόσμο σε ένα εστιατόριο ξενοδοχείου. Δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν μαθημένο τουλάχιστον στην Καλαμάτα να γίνει αυτό. Παλέψαμε πάρα πολύ, δουλέψαμε πάρα πολύ και αυτό νομίζω μας έχει ανταμείψει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και το εστιατόριο έχει βραβευτεί και έχει μια σταθερή πορεία ανωδική όλα τα χρόνια. Πώς βλέπεις τώρα την κατάσταση στην εστίαση, να πάμε και σε αυτό το κομμάτι το οποίο απασχολεί, πλέον είσαι και εσύ ιδιοκτήτης επιχείρησης, πώς βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται και αν θα υπάρξουν απώλειες, μεγάλες οικονομικές απώλειες στους επιχειρηματίες αυτού του κλάδου? Εγώ ακόμα δεν έχω συνηθίσει τον τίτλο του ιδιοκτήτη, η αλήθεια είναι, γιατί ήμουν πάντα μισθωτός, ήμουν πάντα εργαζόμενος, αλλά βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι με την εστίαση και τον τουρισμό. Αυτό που ζητούσαμε και πριν, είχαμε μια κουβέντα εδώ στο στούντιο που λέγαμε ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά σε ένα μερολογιακό έτος έχω δουλέψει 4 μήνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να μιλήσω για το αν υπάρχει κορονοϊός ή αν δεν υπάρχει κορονοϊός, το τι γίνεται. Εννοείται ότι η εστίαση μάλλον και ο τουρισμός ήταν από τους πρώτους κλάδους οι οποίοι πορεύτηκαν με τους νόμους. Αποστάσεις, καθάγαμε, βγάλαμε τα μέτρα, μετράγαμε τα τραπέζια. Σίγουρα είναι δύσκολο και για τους ιδιοκτήτες, ξενοδόχους, εστιατόρες, αλλά και για το προσωπικό το οποίο εργάζεται στον τουρισμό και στην εστίαση. Ελπίζω τουλάχιστον το κράτος, γιατί με αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορεί να βοηθήσει, να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους αυτούς και η επόμενη μέρα να είναι ομαλή και σαν όλα αυτά να περάσει ανέμακτα, χωρίς να έχουμε μεγάλες απώλειες, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της ανεργίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πότε πιστεύεις ότι θα επανέλθουμε σε αυτή στην κανονικότητα? Νομίζω ότι έχουμε βάλει κοντομάνικα, εγώ πιστεύω. Ακούμε διάφορα, δεν ξέρουμε ακόμα. Θεωρώ όμως ότι εκεί γύρω στις 15 Μαΐου, ίσως μετά το Πάσχα, να τρεπελάσει και το Πάσχα, να είμαστε έτοιμοι θεωρητικά. Βέβαια, πάντα περιμένουμε όλες τις κρατικές εντολές για το τι θα γίνει. Πάντως η εστίαση ήταν, να ξέρετε, από τους κλάδους οι οποίοι πραγματικά ταυτίστηκαν με τα μέτρα από την αρχή, έβγαλαν τα μέτρα, προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε τα τραπέζια μας, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Αυτό θα το ξεθονήσω και θα το ξαναπώ, γιατί το λέω και για τον εαυτό μου κιόλας. Η ατομική ευθύνη νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα σε αυτή την κατάσταση. Είτε αφορά τον τουρισμό, είτε αφορά την εστίαση, είτε αφορά το εμπόριο, όλοι μας πρέπει λίγο να προσέχουμε λίγο παραπάνω για όλο αυτό. Αν θέλουμε να επανέλθουμε γρήγορα και ομαλά στην κανονικότητα. Μιλούσα πριν με τον Μπάμπη Στόκα, τον Pixlax, και μου έλεγε ότι αυτός βρίσκεται στην Καλαμάτα αυτή την περίοδο, αφού και κατάγεται από εδώ. Μου έλεγε ότι δεν μπορεί, τα πράγματα στην Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δεν μπορείς να ζήσεις πλέον, υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα. Στην Καλαμάτα, μου λέει, είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτή την πόλη, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας. Εγώ που επικοινωνώ με πάρα πολλούς συναδέλφους στην Αθήνα και έχω μια επικοινωνία τέλος πάντων τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη ούτως ή άλλως. Εστιατόρια είναι κλειστά, δεν έχουν ανοίξει καν. Δηλαδή αυτό το τρίμηνο που άνοιξαν κάποια, τα οποία δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να ανοίξουν, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Το να επανεκκινήσεις ένα εστιατόριο όταν είναι κλειστό 6 μήνες, χρειάζεσαι πάρα πολλά λειτουργικά έξοδα όσον αφορά εργασίες που μπορεί να κάνεις στον χώρο σου. Έξοδα τα οποία για να πάρεις προσωπικό πάλι από την αρχή, έτσι κάποιοι δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να ανοίξουν ξανά. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι αξιόλογοι στον χώρο, πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι να κάνουν και δεύτερες δουλειές σαν πολιτές. Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος κάνει δουλειά delivery για να βγάλει τα πόσα ζουν. Και μιλάμε για συνάδελφους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι και βαβευμένοι. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αθήνα. Σίγουρα εμείς εδώ στην Καλαμάτα ζούμε ούτως ή άλλως που ζούμε σε ένα τόπο που ευλογημένο. Έχουμε λιακάδα, έχουμε πολύ καλό καιρό πάντα. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα χιόνιζε σε όλη την Ελλάδα και εμείς είμαστε με τα κοντομάνικα. Εδώ είμαστε με τον είμαστε Μαϊάμι. Μαϊάμι, κανονικό πραγματικά. Δεν έχουμε αντιληφθεί ακριβώς ότι γίνεται στην Αθήνα. Τουλάχιστον στην Καλαμάτα πράγματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό ίσως και θα μπορούσε λίγο και η κυβέρνηση να δει λίγο αυτό το οριζόντιο μέτρο που λέμε. Δηλαδή τη συμπεριφορά μπορεί να έχει στην Αθήνα να μην την έχει και στις πόλεις οι οποίες δεν έχουν τα ίδια κρούσματα. Γιατί και εμείς, ξαναλέω πάλι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ατομική ευθύνη του καθενός. Αν μπορούσαμε να μπούμε και λίγο να κινηθεί η αγορά, το εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, τουλάχιστον με τον εσωτερικό, με εσωτερική δύναμη, θα είναι μια αρχή και αυτό. Θα είναι κάτι καλό. Μια άλλη ερώτηση, λίγο φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σύλλογος υπάρχει εδώ, ΣΕΦ Μαγείρων, δεν ξέρω. Εδώ δεν υπάρχει, έχει βάσει στην Αθήνα από ό,τι ξέρω. Mm-hmm. Τουλάχιστον κάποια στιγμή είχαν διασπαστεί κιόλας γιατί. Δυστυχώς ζούμε στη χώρα και στη χώρα των πολλών. Όλοι θέλουμε να κάνουμε τις κοκόρες και να συνυπάρχουμε. Όλοι θέλουν να είναι πρόεδροι. Όλοι θέλουν να είναι πρόεδροι ακριβώς. Αν πετάξει μια βρέτα, θα χτυπήσει έναν πρόεδρο, λέγανε παλιά. Στην Καλαμάτα δεν υπήρχε κάποια στιγμή σαν υποκατάστημα, κάπως έτσι.
Αλλά οι δράσεις τους ήταν γενικά εξασθενημένες. Αν είχα και εγώ παλιά στο παρελθόν σε όλο αυτό το πράγμα, απλά για δικούς μου λόγους, για δική μου φιλοσοφία μαγειρική, η οποία δεν τέριαζε με όλο αυτό που έκαναν στο σύλλογο αυτό, χωρίς να έχω κάποιο άλλο πρόβλημα, αποχώρησα και συνέχισα λίγο την καριέρα μου μόνος μου. Μάλιστα. Και σαν σεφ που είσαι, η τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω είναι ποιο φαγητό ή φαγητά ή πιάτα αρέσουν περισσότερα στον Έλληνα. Δηλαδή, τι εσύ σαν σεφ, ποιο έχεις στανταράκια, ας πούμε, ότι ξέρεις, αυτό θα το φτιάξω και θα γίνει ανάρπαστο. Ναι, όλα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή ούτως ή άλλως. Ναι. Εντάξει, εμείς εδώ οι νότιοι, ειδικά στην Πελοπόννησο, μας αρέσει πάρα πολύ το κρέας, δεν το συζητώ. Μας αρέσει πάρα πολύ το χοιρινό. Π.χ. το χοιρινό το μαγειρεύουμε σε 17 διαφορετικές βερσιών. Ούτως ή άλλως. Εάν μου μιλήσεις προσωπικά, ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό, θα σου πω ότι είναι τα μακαρόνια με την κιμά. Δηλαδή θα μπορούσα να ζήσω μόνο με μακαρόνια με κιμά όλη μου ζωή. Είναι ένα φαγητό το οποίο είναι άχαστο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι γυρίζει. Άχαστο. Είναι άχαστο. Είναι άχαστο. Αλλά νομίζω ότι οι Έλληνες είμαστε καλοφαγάντες γενικά. Ζούμε σε μια χώρα η οποία μας έχει τα πάντα. Βρίσκουμε από τις καλύτερες πρώτες ύλες, ειδικά τα προϊόντα τα δικά μας είναι διαμάντια στο εξωτερικό. Αν δηλαδή πρέπει να βγεις έξω και να το καταλάβεις αυτό, τη συμπεριφορά έχουν τα προϊόντα τα δικά μας. Και έτσι νομίζω οι Έλληνες λίγο πολύ και του ζουμαρικού είναι και του ψαριού είναι, ειδικά σε νότιες περιοχές και νησιά και όλα αυτά. Αλλά εμείς εδώ οι Πελοποννήσιοι τουλάχιστον ζούμε από το κρέας 100%, είτε την αμνοερήφια είτε είναι χοιρινό. Μάλιστα, εγώ πάντως ό,τι έχω φάει από τον Βρεζέ ήταν υπέροχο. Και από το Ελίτ μου είχες φτιάξει το καλοκαίρι, ναι, είχαμε το καλοκαίρι ένα σολομό με μια υπέροχη λευκή σάλτσα. Ναι, ναι, με ένα γιαούρτι και λέμε lime που κάναμε σχολέμο. Ναι, ήταν το οποίο ακόμα η γεύση έχει μείνει. Να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί είναι μια νέα αρχή για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σου δράση με τον Βρεζέ. Και εμείς θα τα λέμε εδώ, στο στούντιο του Kiss. Νομίζω ότι πρώτη φορά έρχεσαι στο στούντιο. Πρώτη φορά. Έχουμε γενικά σε στούντιο ραδιοφωνικό. Και θα τα ξαναπούμε πάλι και το καλοκαίρι και τα live μας θα κάνουμε και τα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες σήμερα στο στούντιο του Kiss. Ήταν ο Στέλιος Μπαρμπέας μαζί μας, ο σεφ ιδιοκτήτης του Μπρεζέ και σεφ στο Elite City Resort και στο Γιάμας Gastro Bar.